ειδικά μετά την ήττα από την Ξάνθη εδώ στην έδρα μας, αν λέγαμε ότι τώρα τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος είμαστε δύο νίκες πάνω και έχοντας και τις ισοβαθμίες, θα ήμασταν πάρα πολύ αισιόδοξοι και ευχαριστημένοι με ένα τέτοιο σενάριο. Πραγματοποιήθηκε και φυσικά δεν πραγματοποιήθηκε εύκολα. Όλα τα παιδιά έχουν μέλλον. Το θέμα είναι να συνεχίζουν να δουλεύουν σκληρά και να κάνουν την ομάδα τους να πετυχαίνει τους στόχους της. Δηλαδή, όταν η ομάδα τώρα πετυχαίνει το στόχο, όλοι ανεβάζουν τις συμμετοχές του. Να παίξουν τα παιδιά στη Β' Εθνική. Η ομάδα να πέσει εύκολα δεν σημαίνει ότι είναι παίκτης Β' Εθνικής. Σημαίνει κάτι δεν έγινε σωστά. Κλείνοντας την κουβέντα μας, μέχρι τώρα είσαι ευχαριστημένος από τους παίκτες σου, από τα παιδιά, τα νέα αλλά και τους έμπειρους. Και με το παραπάνω. Εντάξει. Και όποιος είδε σήμερα το παιχνίδι, δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Έτσι έρχεται η νίκη. Και αυτό δεν χτίζεται εύκολα. Βλέπετε τα παιδιά που είναι στον πάγκο, οι έφηβοι ζουν την κάθε άμυνα. Και όποιος ήταν εδώ και στο Πανελλήνιο θα μπορούσε να δει τα παιδιά του ανδρικού να ζουν την κάθε φάση, να χειροκροτούν, να σηκώνονται από την κερκίδα ή από τα τις καρέκλες. Που σημαίνει ότι είναι ομάδα, παρά το η μεγάλη διαφορά της ηλικίας, είναι ομάδα με πολύ σκληρό πνεύμα, πολύ, πολύ καλό πνεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη, μια πολύ σημαντική νίκη. Μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα μπορεί να πάρει τις ανάσεις της τώρα όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί αγωνιστικά η προσπάθεια συνεχίζεται. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ μεγάλη νίκη, η μεγαλύτερη σε αυτή τη σεζόν που διανύουμε. Τώρα μένουν τρεις αγωνιστικές. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια νίκη για να οριστικοποιήσουμε την παραμονή και να ηρεμήσουμε. Είδαμε σήμερα πολλές εναλλάγες στο σκορ. Ένα παιχνίδι που έβγαζε πολύ ψυχή και από τις δύο ομάδες. Αλλά τελικά ο Πιερικός Αρχέλαιος ήταν αυτός που πήρε το ροζ φύλλο της αναμέτρησης. Τι νομίζεις μέτρησε στο τέλος? Νομίζω μέτρησε περισσότερο το θέλω. Το θέλαμε πάρα πολύ το μάτς. Ήταν μέσα στην έδρα μας. Ουσιαστικά πεζόταν η κατηγορία. Δεν είχε εξασφαλιστεί μαθηματικά. Και δεν γίνονταν να χάσουμε αυτό το μάτς με τίποτα. Είσαι έμπειρος, έχεις πάρα πολλές παραστάσεις. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τα νέα παιδιά που έρχονται κοντά σας από τις μικρότερες ηλικίες. Τα νέα παιδιά, τι να πω, βλέπετε κι εσείς ότι είναι μέρος της ομάδας, κανονικά, αγωνίζονται. Έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους και πιστεύω ότι και ο σύλλογος θα βοηθάει και εμείς, έτσι ώστε να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και να μπορέσουν να παίξουν σε υψηλές κατηγορίες. Σε ευχαριστώ πολύ. Τρεις αγώνες. Πρέπει να, αν κάνουμε μία νίκη ακόμα, είμαστε και μαθηματικά στην κατηγορία. Πιστεύω θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συμβαδίσουμε την παραμονή από τον επόμενο αγώνα. Συγχαρητήρια σε όλη την παιδιά, σε όλη την ομάδα, σε όλη την διοίκηση, στους προπονητές. Για αυτή την πορεία που κάναμε, ειδικά στο δεύτερο γύρο, ήταν εκπληκτική. Το σημερινό παιχνίδι πού πιστεύεις κρίθηκε? Όπως είδαμε, το σκορ ήταν πολύ χαμηλό. Πήγε στο 63-61. Νομίζω ότι κρίθηκε περισσότερο στο δεύτερο μήχρονο στο πάγκο. Δηλαδή, όποιος το ήθελε πιο πολύ, το κέρδισε στις τελευταίες φάσεις. Τα φάουλ δεν υπήρχαν τίποτα. Αυτός που ήθελε περισσότερο την μπάλα, κέρδισε και την είχε νικητήσει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Αυτός ήταν ο στόχος ουσιαστικά. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει λίγο καλύτερα, αλλά πιστεύω τέλος καλό. Αυτό πρεσβεύει στο ελληνικό μπάσκετ. Εκπροσωπεί μια μεγάλη πόλη, την Κατερίνη, και ό,τι κάνει το κάνει μόνη της. Η οποία σήμερα να πω ότι ήταν και εργάσιμη ημέρα,
περίμενα περισσότερο κόσμο. Ξέρω ότι ο κόσμος θέλει τις ανόδους. Okay. Εμείς επιλέγουμε έναν δρόμο συγκεκριμένο που έχει να κάνει κυρίως με την συνέχεια του μπάσκετ στην Κατερίνη. Η αξία της ομάδας είναι μεγάλη πραγματικά, το πιστεύω, και αυτό αξίζει, και γι' αυτό αξίζει μεγάλα συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή, στους παίκτες και σε όλους. Τα δύο παιδιά, τα περσινά, οι 18, δηλαδή ο πρόδρομος ο Ζησόπουλος και ο Κώστας Παρμαξίδης, δεν είχαν τις πανελλήνιες εξετάσεις και ήταν στην πρώτη ομάδα, μετά την περσινή της εμπειρία, δεν θα ήταν αυτή η πορεία στον πρώτο γύρο. Ο Πιερικός Αρχιέρος εκπροσωπεί την Κατερίνη και κινούμαστε σε ένα πρωτάθλημα που όλοι γνωριζόμαστε. Μέταλλο τελικά ο Πιερικός Αρχιέρος. Το έχει δείξει, γι' αυτό ρωτάω. Νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα είναι το μέταλλο.